Θύμα διαρρηκτών έπεσε για τρίτη φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογεννάκης, με τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες να εισβάλλουν στο σπίτι του στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να αφαιρούν αντικείμενα αξίας. Τρίτη φορά πριν καιρό στο ιατρείο, πριν δύο μήνες πάλι στο ιατρείο, και με τη βοήθεια φαίνεται της Παναγίας εχθές, έλειπα στο Ηράκλειο γιατί ήμουνα για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και δεν ήμουνα στο σπίτι γιατί από μαρτυρία ζητώνων ακούστηκε θόρυβος 3 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Ο ίδιος ο κύριος Μιχελογεννάκης εξέφρασε την ευχή να πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, ενώ δήλωσε ένας απλός πολίτης ζητώντας πιο εντατική αστυνόμευση για την προστασία όλων των πολιτών. Είναι λίγο περίεργο, μου κάνει εντύπωση βέβαια. Είμαι κι εγώ ένας απλός πολίτης που καθημερινά δυστυχώς, ειδικά τώρα τα χρόνια της κρίσης, καθημερινά γίνονται αυτά τα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι κι εγώ ένα απλό θύμα. Το μήνυμα είναι ένα. Για την ασφάλεια των πολιτών, ισχυρή αστυνομεύση. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η αστυνομία δεν πίστηκε ότι πρόκειται για μια απλή διάρρηξη, αφού οι δράστες επέλεξαν να κλέψουν μόλις 2 συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, ξεσηκώνοντας όμως όλα τα άλλα σημεία του σπιτιού. Αναστατώσανε το σπίτι. Σε αθλία κατάσταση δηλαδή το σπίτι, έψαξαν τα πάντα, όλα ανάστατα. Το μόνο που μου πήρανε και δεν είναι αξιολόγο είναι 2 συσκευές IQOS τσιγάρα. Δεν μου λείπει κάποιο έγγραφο από τη Βουλή και ευτυχώς, και αυτό το τονίζω, είχα πάρει το προσωπικό μου υπολογιστή στο Ηράκλειο κάτω. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι αρχές ψάχνουν για τυχόν τοποθέτηση κοριών μέσα στο σπίτι, ενώ αναζητώντας τα κίνητρα των διαρρηκτών, η ασφάλεια ζήτησε από το βουλευτή να ελέγξει τα έγγραφά του για οποιοδήποτε απώλεια. Ταυτόχρονα έγινε λήψη αποτυπωμάτων και δειγμάτων DNA. Αυτό που μου είπαν από την ασφάλεια είναι να κοιτάξω και αυτό κάνω τώρα, τα έγγραφα μου όλα. Μέχρι τώρα τα κοιτάζω, δεν έχω τελειώσει ακόμα, δεν βλέπω να μου λείπει κάτι. Πέρα από τα αποτυπώματα. Ψάχνουμε και για DNA, θα κοιτάξουμε και κατά συμβουλή της ασφάλειας και για κοριού στο σπίτι.